Με μικρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο, των Συνταξιουχικών Οργανώσεων και του Συλλόγου Γυναικών Ιωαννίνων. Στη συγκέντρωση απέφθηνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΕΚΙ, Νίκος Έξαρχος, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα της υγείας και της μόρφωσης των παιδιών δεν είναι θέμα συντεχνιακό. Ακολούθησε η ομιλία του Γιώργου Πρέντσα από το ΠΑΜΕ Υγείας, που είπε ότι η βαρβαρότητα που ζει ο λαός και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας είναι σχεδιασμένοι. Τέλος, ο κύριος Τόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι στους δρόμους, καθώς θα πρέπει να βοηθήσουν τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά και να μην μείνει κανένα παιδί εκτός του ολοήμερου, καθώς και να μην κλείσει κανέναν νηπιαγωγείο και να λειτουργήσουν κανονικά όλες οι δομές ειδικής αγωγής. Είναι και τα δύο ζητήματα είναι δεμένα μεταξύ τους. Είναι ζητήματα γιατί αφορούν πρώτα και κυρία συνολικά την εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Δεν είναι ζητήματα στενά κλαδικά και έχουν να κάνουν με τη ζωή συνολικά του λαού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το Εργατικό Κέντρο Γιαννίνων στηρίζει αυτές τις κινητοποίησεις. Πρέπει να πούμε εδώ ότι και τα δύο ζητήματα έχουν την ίδια αφετηρία, την ίδια αιτία. Αιτία για την παραπέρα συρρήκνωση των ταμείων, αιτία για την παραπέρα καταλήστευση των νοσοκομείων και των σχολείων είναι μία. Η υποστελέχωση και η δραματική μείωση των χρημάτων για την παιδεία και για την υγεία έχουν τη βάση τους συνολικά σε ένα ζήτημα, στο καπιταλιστικό κέρδος. Προσπαθούν να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας, κάτι που είχε ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα χνάρια τα ίδια βαντίζει και η σημερινή συγκυβέρνηση. Από τη μια μεριά δηλαδή να βάζει ο λαός βαθιά, πιο βαθιά ακόμα το χέρι στην τσέπη για την υγεία και την παιδεία. Και οδηγεί ουσιαστικά ότι ο λαός όχι απλά να φτωχεύσει, βασικά δικαιώματα στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο όπως επικαλούνται οι ίδιοι, να μην μπορεί να τα έχει. Υπ' αυτή την έννοια οι υγειονομικοί δεν πρέπει να δεχτούν να γίνουν έμποροι της υγείας. Οι ασθενείς δεν μπορούν να πρέπει να δεχτούν να γίνουν πελάτες. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να γίνουν dealer της ιδεολογίας και της αντίληψης που έχουν οι μεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικοί. Ούτε φτωχοί, ούτε αμόρφωτοι, αλλά ούτε και άρρωστοι αξίζουμε να ζήσουμε. Αλλά για να μπορέσει αυτό το πράγμα να δυναμώσει σαν αντίληψη, πρέπει να δυναμώσει το μέτωπο απέναντι στον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Σε όλους αυτούς τους συνδικαλιστές οι οποίοι παίρνουν δηλητήριο. Σπέρναν το προηγούμενο διάστημα, πουλούσαν το παραμύθι της ανοχής, της υπομονής, της εναλλαγής της κυβέρνησης. Είναι στα χέρια και είναι στην ευθύνη κάθε γονιού να λάβει υπόψη του και να λάβει την ευθύνη για το μέλλον, την υγεία των παιδιών του. Δεν ανεχόμαστε στον 21ο αιώνα που η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν προκόψει και έχουν φτάσει σε υψηλότατα επίπεδα να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Οι υλικοτεχνικές υποδομές να είναι σε δραματική κατάσταση, να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με αξιοπρεπείς όρους, να μην μπορούν να μορφωθούν τα παιδιά του λαού με αξιοπρεπείς όρους. Γι' αυτό εδώ και τώρα απαιτούμε να πάρθει πίσω η υπουργική απόφαση για τα ολοήμερα. Κανένα παιδί να μην μείνει έξω από ολοήμερο ή έξω από σχολείο. Να καταργηθεί η τροπολογία για τα νηπιαγωγεία και να μην ισχύσει στις εγγραφές των νηπίων. Και γι' αυτό καλούμε και τους διευθυντές και προϊστάμενους των σχολείων να μην εφαρμόσουν την υπουργική εγκύκλιο. Και τέλος, να γίνουν μαζικοί διορισμοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, καθώς η μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς τα σχολεία.